Να μείνουμε στην Επίδαυρο και στην έκθεση αγροτουρισμού, καθώς όλα τα περίπτερα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με προϊόντα της Πελοποννήσου και όχι μόνο. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε κουλούρι κανέλας και από εκεί έχουμε μία πίτα η οποία είναι με σπανάκι, σε έσκουλο, μάραθο και αρωματικά διάφορα. Πες μας λίγο πώς τα φτιάχνεις. Το κουλούρι κανέλας έχουμε, είναι με κρελάδι, κρασί, λίγο πορτοκάλι, κανέλα, γαρίφαλο, σόδα. Πόση ώρα στο φούρνο? 20 λεπτά. Θέλω να μου πεις τη διαφορά που έχει το αγελαδινό με το γαϊδούρι. Καταρχήν δεν μυρίζει. Είναι άοσμο, είναι άγευστο και είναι γλυκό. Έχει πολύ ωραία, αφήνει πολύ ωραία γλυκιά γεύση. Θα μας πεις λίγο τις ιδιότητες του? Είναι πιο θρεπτικό? Λοιπόν, από μόνο του το ζώο, το γαϊδούρι, παράγει φυσικό αντιβιωτικό. Το γάλα του δηλαδή μέσα έχει φυσικό αντιβιωτικό, το οποίο κάνει πολύ καλό σε ψωρίαση, γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με δερματικές παθήσεις. Μας το έχουν ζητήσει ακόμη και για καρκίνο του μαστού. Έχει θεραπευτικές ιδιότητες? Ναι, κάνει πολύ καλό σε όλες τις ασθένειες. Ό,τι ασθένεια υπάρχει, μπορείτε να καταναλώσετε αυτό το γάλα και είναι πολύ θεραπευτικό. Φαντάζομαι δεν πρέπει να σε ασθενείς για να πιεις. Όχι. Μπορείς να προλάβεις. Μπορείς να προλάβεις και όλες καταστάσεις και ασθένειες. Πού μπορεί λοιπόν να το βρει κάποιος το γάλα γαϊδούρας? Λοιπόν, αν πατήσετε στο ίντερνετ γάλα γαϊδούρας, θα βγει το site μας. Εκεί θα βρείτε email που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σας το στείλουμε. Υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνίας και γενικότερα υπάρχουν και όλες οι ιδιότητες και ό,τι μπορείτε να μάθετε για αυτό το γάλα. Είπες να το στείλετε. Πόση διάρκεια έχει δηλαδή? Διατηρείται 5 μέρες στη συντήρηση και 2 χρόνια στην κατάψυξη. 2 χρόνια κατάψυξη. Και δεν χάνει κανένα από τα συστατικά του. Κρασί από Μαλανδρένη? Μάλιστα, από Μαλανδρένη. Ορεινή αργολίδα. Σε τι ποιότητες βγαίνει? Γιατί είναι, από ό,τι βλέπω, έχεις διάφορες εδώ, διάφορα χρώματα και ποιότητες. Ποιότητες πάντα οι καλύτερες. Κάνουμε τα πάντα για την καλύτερη ποιότητα. Συνέχεια, κλιματολογικά είμαστε ένα πολύ καλό χωριό, με 300 περίπου 80 υψόμετρο. Πόσο καιρό κάνει να, από τη στιγμή που το βγάζεις μέχρι να εμφιαλωθεί? Ανάλογα τι επεξεργασίες. Το κόκκινο μπορεί να κάνει και 2 χρόνια. Από 1 έως 2 χρόνια για να μπει μες στο μπουκάλι. Λευκό? Το λευκό μετά από 2 μήνες, 3 το πολύ, πρέπει να μπει μες στο μπουκάλι. Γιατί τα λευκά είναι αδύνατα κρασιά. Ναι. Γενικώς. Και πρέπει να πίνονται την ίδια χρονιά που βγαίνουν. Ενώ τα κόκκινα αντέχουν παραπάνω. Ποιες ποικιλίες έχετε? Έχουμε το αγιοργήτικο, που το αγιοργήτικο είναι μια κατεξοχήν ποικιλία του Μαλανδρενίου και γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Νεμαίας. Το χωριό μας βρίσκεται σε ζώνη ΟΠΑΠ, ονομασίας προελεύσεως δηλαδή ενός προϊόντος. Έχουμε κάποιες ποικιλίες τώρα παλιές, ελληνικές, που έχουν ξαναρχίσει να φυτεύονται και να καλλιεργούνται, όπως η μαλαγουζιά εδώ. Και αγοράζουμε και μοσχοφύλλερο, από Μαντινία όμως. Τίποτα, ελληνικές ποικιλίες θέλουμε, αποκλειστικά ελληνικές ποικιλίες, αυτές θέλουμε να προωθήσουμε και αυτές είναι και οι καλύτερες. Γιορτάζουμε τη 15η επέτειο του Σέναρξ του αγροτουρισμού. Έχει γίνει θεσμός για το χωριό μας. Γίνεται μια προσπάθεια φέτος για αναβάθμιση του αγροτουρισμού. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε με τη βοήθεια της περιφέρειας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Νικολάκου, μας βοήθησε σημαντικά. Εντάξει, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, πιστεύω, αλλά θα πρέπει να ανταποκριθούν και οι αγρότες της περιοχής. Όσοι ασχολούνται με τον αγροτουρισμό, και δεν είναι μόνο οι αγρότες, είναι καταλήμματα τουριστικά, είναι αυτά, χρειάζεται οργάνωση. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, είναι μια ευκαιρία σημαντική, νομίζω. Έχει ξεκινήσει 15 χρόνια, αλλά σοβαρά βήματα δεν έχουν γίνει. Αρκετός κόσμος όμως. Κόσμος είναι αρκετός, αλλά δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή, δεν πρέπει να δούμε την έκθεση σαν ένα πανηγύρι, μια λαϊκή, δηλαδή να έρθουμε προσωρινά να πουλήσουμε κάποια. Πρέπει να δοθεί προοπτική, να γίνουν σοβαρά βήματα και να αρχίσουν να εξάγουν. Σε αυτή την προσπάθεια, νομίζω, ο Δήμος είναι πρωτοπόρος, βοηθάμε όσο μπορούμε. Θα πρέπει και οι αγρότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.